Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Διευθυντά του ΟΔΙΟΥ, κυρία Σχολική Σύμβουλε Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη Γιορτή Αγάπης και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Η Ένωση Φιλολόγων Φλόρινας αποφάσισε πέτος να οργανώσει αυτή τη γιορτή και ζήτησε τη συνεργασία του ΟΔΙΟΥ της πόλης μας και συγκεκριμένα της παιδικής χοροδίας. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και ευχαριστούμε γι' αυτό ιδιαίτερα το Διευθυντή του ΟΔΙΟΥ, κύριο Βασίλειο Κίτσο, την κυρία Ανδρέα Διδασκάλου, Διευθύντρια της χοροδίας, και τον κύριο Γιάννη Παυλίδη, Υποδιευθυντή του ΟΔΙΟΥ. Στόχος μας να προσεγγίσουμε το μήνυμα των ημερών και το νόημα των Χριστουγέννων μέσα από λογοτεχνικά έργα, ποίηματα και πεζά, εμπλουτίζοντάς τα με τις μελωδικές φωνές των παιδιών. Η αρχική μας σκέψη, βέβαια, ήταν ο κουμπαράς της αγάπης που περιμένει να γεμίσει με τις προσφορές σας. Βρίσκεται στην έξοδο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Κυρίες και κύριοι, η αυλαία των Χριστουγέννων άνοιξε και πάλι φέτος. Η καθημερινότητα ντύθηκε γιορτινά. Κεριά και έλατα επιστρατεύτηκαν. Βιτρίνες, μαγαζιά με στολίδια, διακοσμητικά, στολισμένοι δρόμοι, διαφημίσεις, χριστουγεννιάτικα δέντρα, δώρα, δελεαστικές διακοπές. Είναι άραγε αυτό το νόημα των Χριστουγέννων? Ή έχει χαθεί μέσα στην καταναλωτική μανία και την εμπορευματοποίηση των πάντων, όπως πολλοί ισχυρίζονται? Ο καταναλωτισμός μπορεί να είναι σημείο των καιρών μας. Το πνεύμα όμως των Χριστουγέννων είναι διαχρονικό. Αλλιώς, ποια δύναμη κάνει κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπων να περιμένουν την εορτή των εορτών? Ανασύρει από τα μύχια της ψυχής την νοσταλγία για τα πατροπαράδοτα έθιμά μας και τις αγγελικές μουσικές. Ένας μικρός Χριστός γεννιέται πάλι αύριο, θα πει ο ποιητής, μόνο στον κόσμο. Ένας μικρός Χριστός που ζωγραφίζει θαμπά στο τζάμι, δέντρα για τα παιδιά, καράβια για τα όνειρα, ένα παραμύθι για τους απελπισμένους. Ενώ ο Τάσος Λιβαδίτης συμπληρώνει. Γεννήθηκε η ευσπλαχνία. Θα περνούσαν αιώνες και αιώνες και δεν θα είχαμε να πούμε τίποτα καλύτερο από αυτό. Το μυστήριο της ενανθρώπισης φέρνει την ισονομία, τη δικαιοσύνη, την ανύψωση των ταπεινών. Ήρθε ο Χριστός και η ανθρωπότητα είδε λυμένα τα δεσμά της και μέσα στο σώμα της πέρασε ο λόγος του ως βόλια ειρήνης και αγάπης. Αυτό το ξέρει η καρδιά αυτών που περιμένουν τα Χριστούγεννα να αναγεννηθούν, να προσφέρουν και να λάβουν αγάπη. Έτσι, οι κτύποι της καρδιάς γίνονται πιο ζεστοί. Βοηθάει τον άνθρωπο να νιώσει ότι τα καλά συναισθήματα είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά που έχουμε ως ανθρώπινο γένος. Υπερβολή, αν και δεν συνάδει με την ταπεινή φάτνη, τα δώρα, τα κάλαντα και η χαρά, συμβολίζουν τη γενναιοδορία που όλοι έχουμε ανάγκη. Ας αφογκραστούμε το κάλεσμα των ημερών, το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων, το αισιόδοξο μήνυμα που απορρέει από τη γέννηση του ουθεανθρώπου, προβάλλει πιο επίκαιρο από ποτέ στην αλωτριωμένη κοινωνία μας. Είναι μήνυμα αγάπης, ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο, συμφιλίωσης και εσωτερικής κάθαρσης. Η ώρα που η καρδιά αγκαλιάζει όλους χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις, στερεότυπα. Αφορμή για αυτοκριτική, αποβολή του κακού εαυτού μας, παραμερισμού εμπαθιών και υποκρισίας. Ώρες αλληλεγγύης, αλτρουισμού και αγάπης. Τη χρειαζόμαστε ιδιαίτερα σήμερα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Στην αγάπη δεν χωρά το εγώ, αλλά το εμείς. Εμείς μπορούμε να γευτούμε τη χαρά του εθελοντισμού και να συμβάλλουμε ώστε να μην είναι οι γιορτινές μέρες για αρκετούς συνανθρώπους μας, αντί μέρες χαράς και ελπίδας, μέρες μοναξιάς και μελαγχολίας. Πράγματι, η ανεργία, τα οικονομικά προβλήματα
και γενικότερα τα προβλήματα της χρονιάς που έχουν μείνει άλυτα οδηγούν πολλούς ανθρώπους στην κατάθλιψη. Καιρός να συμβάλλουμε να ξαναγεννηθεί ελπίδα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η απολαβή μας από όλα αυτά, άρωμα Χριστουγέννων. Αυτό που δεν πουλιέται σε κανενός είδου κατάστημα, που δεν έχει τιμή, αλλά είναι ανεκτίμητης αξίας. Μπορεί λοιπόν ο καθένας από μας να χαρίζει δώρα στους αγαπημένους του και συγχρόνως να διαθέτει περίσσευμα αγάπη στον συνάνθρωπο. Γιατί η αγάπη δεν είναι τόσο να ανοίγεις δώρα, όσο την καρδιά σου. Και αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο την 25η Δεκεμβρίου, αλλά και τις 365 μέρες του έτους. Γιατί εκείνος που δεν έχει τα Χριστούγεννα στην καρδιά του, δεν μπορεί να τα βρει κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σας ευχαριστώ. Μέσα μας γίνεται η γέννηση. Έξω στέκει το σχήμα της. Μας φανερώνεται. Εδώ που στήσαμε τη Φάτνη, εδώ που κρεμάσανε το άστρο, είναι σαν μια μεγάλη πέτρα. Πέτρα υψηλή, μετέωρη. Ένα πυκνό σημείο αιωνιότητας. Το βρέφος, ο Ιωσήφ και η Μαρία. Τα αγαθά ζώα, οι άγγελοι, σταματημένοι σε μια πτήση, ψηλά, στη σιωπή, παίζοντας όργανα, άρπα, κορνέτα, βιολί και φυσαρμόνικα. Ακίνητοι σαν από πορσελάνη, με σιωπή απόλυτη, μουσική. Η νύχτα πλώνεται σαν την ηχό αυτής της μουσικής. Της σιωπής, της μουσικής των αγγέλων μέσα μας, έξω μας. Αν στέκουν εδώ, πετούν εκεί, στον άλλο χώρο. Αντλούν αίμα σκληρό από το αίμα μας, αγάπη από την αγάπη μας. Παίρνουν τα όνειρά μας και τα ψηλώνουν. Η Μόνα στέκει κοντά τους ακίνητη. Σαν από πορσελάνη αγγίζει τα έφθαρα στα πόδια τους. Βλέπει το αόρατο στο μαγικό καθρέφτη του ορατού.
αγάπη. Διαβάζει η μαθήτρια του Δευτέρου Γενικού Λυκείου, Ειρήνη Πανοπούλου. Από μικρή ρωτούσα τους μεγάλους τι είναι η αγάπη. Κανείς τους δεν μπόρεσε να μου πει. Με απορία με κοιτούσαν όλοι. Κι εγώ θεωρούσα στην αρχή πως είναι κάποια πόλη και αργότερα κάποιο πουλί. Κάποιο λουλούδι του Θιβέτ, κάποια χώρα μακρινή. Μέσα στο μυαλό μου έφτιαχνα παλάτια, μέρη εξωτικά, πολύτιμα πετράδια, υπότες και άτια με φτερά. Μάγισσες κακές με μαγικά ραβδιά. Πέταγα ψηλά στην ουρανό τα μεσημέρια, όπως και κοιτάω να κάθεται ανάμεσα στα αστέρια. Χωρίς όμως να έχω αγάπη, θα ήμουν ένα τίποτα. Κι αν ακόμα... Είχε καμπάνα, ζητήμισα, τη λαλούσα όλη τη γη. Christmas.